ασχολείστε και καταπιάνεστε με ένα πάρα πολύ κέριο ζήτημα, αυτή τη διαχείριση του πόνου. Ναι. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Δεν είναι εύπεπτο καθόλου. Όχι. Και χρειάζεται από τον ηθοποιό όταν καταπιάνεται με κάτι το οποίο αφορά την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Ποιος δεν έχει πονέσει ή δεν έχει εγκατεληφθεί ή δεν έχει αισθανθεί προδομένος. Είναι ποιότητες δηλαδή, οι οποίες όλοι έχουμε συναντήσει λίγο πολύ μπροστά μας. Μπαίνεις κι εσύ στο μετερίζει των δικό σου ανακλήσεων. Έτσι. Των δικό σου πληγών. Και όπως σου λέει ο Φιλοκτήτης, λέει μαζί θα πορευτούμε γιατί οι πληγές μου, λέει, χρειάζονται συνοδοιπόρο. Και πόσο εύστοχο είναι αυτό μέσα σε ένα μικρό στίχο, έτσι. Το πώς θέλεις να βρίσκεσαι με τον συνάνθρωπο και στο επίπεδο της κατανόησης και της ενόησης των προβλημάτων σου, ας πούμε, και το πώς πολλές φορές θέλεις να κουμπίσεις, ας πούμε, χωρίς κριτική σκέψη, απλά να πορευτείς μαζί του γιατί τον εμπιστεύεσαι και πόσο μεγάλη είναι η εγκατάλειψη όταν αυτός σε προδίδει. Όλο αυτό το κομμάτι το διαχειρίζονται οι ήρωες επί σκηνής και ο Φιλοκτήτης και ο Νεοπτόλεμος συγκρουσιακά, ο Γιώργος Αμούτζας, όπου έχει κάνει μια εξαιρετική εξέλιξη και ως ηθοποιός και ως ρόλος, νομίζω ότι είναι εξαιρετικός ο Γιώργος. Είναι ο νέος συνάδελφός μας, έτσι τον αγκαλιάσαμε με πολύ αγάπη. Αλλά είναι και ένα εξαιρετικό παιδί με ήθος και με φοβερή προσήλωση και δουλειά. Οπότε, τον είχαμε γνωρίσει. Γιατί αυτή είναι πολύ δύσκολη η ρόλη. Και ειδικά οι ρόλοι που ακροβατούν. Χρειάζονται μια εμπειρία ζωής. Mm-hmm. Πώς είσαι on stage και πώς είσαι backstage, γιατί κάποιος μου έχει πει ότι είσαι διαφορετικός άνθρωπος. Διαφορετικός είναι ο Τάσος όταν είναι επί σκηνής και διαφορετικός είναι πίσω. Είσαι μεγάλο πειραχτήρι, φήμες λένε. Πολύ. Πολύ. Γιατί και ο ίδιος χαλαρώνω από την ένταση. Δημιουργώντας ένταση στους άλλους. Όχι. Με τα πειράγματά σου. Δεν τους καταστρέφω. Όχι, απλά νομίζω ότι οι υπόλοιποι το ευχαριστιόμαστε όταν υπάρχει μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα λίγο πριν μπεις μέσα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το παρακάνει κανείς και επειδή εσύ ζεις με αυτό, είναι κομμάτι της προετοιμασίας του, ο άλλος μπορεί να διαλυθεί βέβαια. Οπότε δεν έχει παρά να το ομολογήσει και να σου πει φύγε λίγο. Μα τι τους κάνεις δηλαδή, τι τους κάνεις. Εντάξει, τίποτα. Απλά πειράγματα τώρα μεταξύ μας, ξέρεις, σε επίπεδο αστείων ή να πάρεις κάτι, ξέρεις, και να το ανοίξεις σαν κουβέντα. Αλλά πάντα με μια σκοπτική ματιά, με λίγο χιούμορ, τίποτα. Εντάξει, αυτό μια χαλαρή. Τώρα πρόσφατα έγινε κάποια τέτοια πλάκα που κάποιος θα θυμάται λοιπόν από αυτή την ομάδα. Ρωτήστε τους άλλους. Μπορείς να μας πεις. Εγώ αυτό σχεδιάζω και τα ξεχνάω μετά. Ποιο να ρωτήσουμε να μας πεις. Όποιον βρείτε μπροστά σας. Θα έρθετε από εκεί να μας δείτε. Έχεις δίκιο. Και μετά θα μπείτε στο καμαρίνι. Θα φύγω εγώ. Ναι. Και θα ρωτήσετε έναν εκεί, γιατί έχουμε και ένα σπουδαίο χώρο. Ο χορός είναι πάντα, χωρίς το χορό δεν γίνεται τραγωδία, οπότε είναι ο κόσμος, είναι η πόλη. Έτσι. Άρα αυτοί έχουν πολύ πιο καθαρή ματιά για όλους τους υπόλοιπους, είναι πάντα παρατηρητές, ας πούμε, των γεγονότων και μέσα στην τραγωδία και πότε μπλέκονται και πότε απεμπλέκονται, έτσι.